Είμαι κάφρος και μαλάκας και κράζω τι θες να πω. Καλό καλοκαίρι, μωράκια! Ήρθε το καλοκαίρι και μαζί του ήρθαν όλα όσα αγαπάμε. Καρπούζι, παγωτά, παραλίες, επαναλήψεις του 50-50, κολέρες και βυζάρες σε φωτο προφίλ. Και αυτό είναι το θέμα μας. Κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, με τις πρώτες ζέστες, τα μωγάκια του Φουμπού δεν χάνουν την ευκαιρία να μας δείξουν αυτά που αγαπάμε. Τι συμβαίνει όμως μια μερίδα μωγακίων που ενώ μας βομβαρδίζουν με φωτογραφίες που μας δίνουν στο πιάτο την κολάρα τους, μόλις φύγουν από την παραλία μετατρέπονται σε παρθένες στα χαμουδίθεν. Ξέρετε για ποιες λέω. Είναι η τύπησα τώρα στην παραλία, ας πούμε, και βγάζει φωτογραφίες αβέρτα. Πότε με τον κόλο της, πότε με τα βυζιά της, μια χαρά να έχουμε και ποικιλία. Πολύ καλά. Η ίδια εγκόμενη όμως που σκάει στην παραλία με τον Μπραζίλ και μοιράζει κεφαλικά, είναι η ίδια που θα πάει το βράδυ στο κλαμπ, θα φορέσει ένα φόρεμα και θα τραβάει το φόρεμα στα κάτω γιατί, αχ, γαμώτο, φαίνεται το γόνατό μου. Γαμώτο, φαίνεται το γόνατό μου, να το τραβήξω λίγο ακόμα. Αχ, καλύτερα τώρα. Είναι τα βυζιά μου έξω όμως. Ναι, και αυτό. Κοπελιά! Λίγη ώρα πριν ανέβεσαι φωτογραφίες με τον κόλο σου στο Facebook. Ποιον ακριβώς κορυδεύεις? Ναι, λοιπόν, όταν ανεβάζετε φωτογραφίες με μαγιό και δείχνετε ό,τι δείχνετε, μην λέτε αυτή τη δικαιολογία. Δεν είναι σόρουχα! Καλοκαίρι είναι! Το μαγιό, στο μόνο που διαφέρει από το σόρουχο, είναι το υλικό κατασκευής του! Ό,τι θα βλέπαμε αν ανέβαζε φωτογραφία με σόρουχα, βλέπουμε το ίδιο όταν ανεβάζει φωτογραφία με μαγιό. Το υλικό του δεν κρύβει παραπάνω πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει αυτό. Δηλαδή, όταν φορέσει ένα σουτιέν κανονικό, κρύβει τα βυζιά σου. Όταν θα φορέσει ένα μαγιό από πάνω, κρύβει τα βυζιά σου. Αλλά είδες το ίδιο. Μπράβο, είδες. Δεν υπάρχει διαφορά. Καμία. Καμία όμως. Βγάλετε λοιπόν φωτογραφίες ελεύθερα να γουστάρουμε όλοι. Αλλά μετά, όταν σας ρωτήσει το μωρό, ρε αγάπη μου, γιατί δεν μου έχεις στείλει καμιά προκλητική φωτογραφία 2 μήνες που είμαστε μαζί, και εσύ το απαντάς, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι πουτάνε εγώ. Μεγάλα, για ποιο με πέρασες? Ή έχω προκλητικές φώτο, αλλά δεν τις δείχνω σε ποιον να είναι. Τι να ρίξω το κεφάλι μου? Ρακέτα. Κρανιογκεφαλική κάκωση. Ναι, συγγνώμη, νόμιζα πως ήσουν αρκετά έξυπνη ώστε να καταλάβεις ότι το μαγιό και το εσώρουχο κρύβουν τα ίδια πράγματα! Η ίδια φάση είναι το άλλο το κόμπλεξ που έχετε. Α, μην πει στο δωμάτιο, φίλε του αδερφού μου, είμαι με τα εσώρουχα και θέλω να ντυθώ. Μωρή κουράδα. Το καλοκαίρι θα σε βλέπει, όλη η παραλία είμαι γυμνή. Πώς κάνεις έτσι? Γενικά ξεκολλάτε λίγο εδώ πέρα. Δεν γίνεται 3 μήνες να φοράτε το σορτσάκι που είναι μικρότερο από το μποξεράκι μου. Και τον υπόλοιπο χρόνο να πω σε κάποια κοπελιά: κοπελιά, φαίνεται λίγο το βρακί σου. Κοκκινίζει λες και της είπα: βρήκα τσόντα με σένα στο FactTube να γαμιέσαι με 4. Μα καλά στο FactTube την έβαλες. Όντως πρέπει να κοκκινήσει με αυτό, το FactTube δεν είναι και τόσο καλό. Τέλος πάντων! Και φτάνουμε. Και φτάνουμε. Και φτάσαμε λοιπόν στο νόημα του βίντεο. Που είναι πιο, αγαπητοί μου θεατές, προφανώς δεν έχουμε πρόβλημα για τα καλυσία online. Προφανώς δεν έχουμε πρόβλημα που δείχνετε τα κολαράκια σας και τα βυζάκια σας για τους λόγους σας καθεμία που δεν μας ενδιαφέρουν. Υποθέτω. Και το θέμα είναι πως από τη στιγμή που φοράς κάτι που είναι σαν τα εσώρουχά σου, δηλαδή κρύβει τα βυζιά σου και τις 2 τρύπες από κάτω, δεν μπορείς πρώτον να φέρεσαι σαν την κογό του Πουλόπουλου και δεύτερον και σημαντικότερο, να λες πουτάνες όσους βάζεις φωτογραφίες με τα εσώρουχα. Είπαμε, ό,τι ακριβώς βλέπουμε με τα εσώρουχα, βλέπουμε και με τα μαγιό. Το ξέρεις εσύ, το ξέρω εγώ, το ξέρουμε όλοι. Μην κρυβόμαστε, άλλο είναι κρύβο. Εγώ δεν λέω πόσο πουτάνα είναι ούτε αυτή με το μαγιό, ούτε αυτή με τα εσώρουχα. Γιατί προσωπικά γουστάρω να τα βλέπω. Οπότε δεν έχω λόγο να κράξω κάτι που γουστάρω να τα βλέπω. Προφανώς. Γενικά δεν πολύ χρησιμοποιώ τη λέξη πουτάνα, αλλά αυτό αν είναι θα το πω σε άλλο βίντεο. Θες να τα δείξεις, θέλω να τα δω. Πένα! Μην κρέσεις κάτι που είσαι το ίδιο και χειρότερο. Μου δίνεις αφορμές να σε πω τουλάχιστον ηλίθεια. Με το εγώ δεν λέω πόσο πουτάνα είναι κάποια, στο πόσο πουτάνα μπορεί να υπάρχει και το 0. 0% πουτάνα. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη το πάρεις αρνητικά. Bye! Κοίτα να φέρεσαι σωστά, για να σου φέρονται σωστά. Κοίτα να είσαι ο εαυτός σου και να χαμογελάς. Και τότε τι? Όλα δεν πάνε καλά. Bum 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 bum